Η Ελλάδα, η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της, είναι τα 16.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όπου περιλαμβάνονται και πλάζ και λιμένες και μαρίνες και τουριστικοί λιμένες. Εμείς πήραμε τον τομέα των τουριστικών λιμένων και των μαρινών. Είχαμε κάνει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στο Πολυτεχνείο, από κάποια χρόνια. Κάνουμε το δεύτερο εδώ στη Μυτιλήνη και ελπίζω και το τρίτο στοιχείο στη Σάμο. Και εκεί πέρα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν λιμένες, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τουριστικούς λιμένες, για διοικούντες λιμένες, και θέλουμε να δώσουμε τα φώτα τα τελευταία που επικρατούν σε αυτό το τομέα των κατασκευής και μελέτης των λιμένων τουριστικών. Περίπου 80 άτομα από τα δελτία συμμετοχής που έχουμε. Τους έχουμε το Σάββατο αύριο ένα πρόγραμμα τεχνικών επισκέψεων και επισκέψεων τουριστικών αξιοθεάτων της Λέσβου. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό τον τομέα ώστε να τους κάνουμε πελάτες της Λέσβου. Μέχρι τώρα αναδεικνύεται το θέμα ότι δεν υπάρχει μια αρχή η οποία να συντονίζει όλο αυτό το πλέγμα των μαρινών και τουριστικών λιμένων, όταν είναι ένας τομέας που αναμένει πολλά η Ελλάδα. Θα θέλουμε ένα από τα συμπεράσματα να είναι και αυτό και να το κατευθύνουμε σε αρμόδιους για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους.